Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Marketing in Practice. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας να βρει νέους πελάτες, υποψήφιους πελάτες. Αυτό στον κόσμο του business το ονομάζουμε prospect lead, δηλαδή υποψήφιος πελάτης, ο οποίος με τις κατάλληλες τεχνικές θα μετατραπεί σε πελάτη. Έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο τον Γιάννη Ασλάνη, είναι business strategist. Είναι ο πλέον κατάλληλος να μας εξηγήσει τι είναι το lead και πώς μπορούμε να βρίσκουμε υποψήφιους πελάτες online. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Γεια σου, Φέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι στην εκπομπή σου. Μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω. Τι είναι λοιπόν ένα lead, ένας υποψήφιος πελάτης? Λοιπόν, τι είναι lead? Lead είναι κάτι το οποίο έχει ερμηνευτεί... Να ξεκινάμε από τα βασικά, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ερμηνευτεί πολλαπλώς. Μπορεί lead να θεωρήσει κάποιος ότι κάποιος πελάτης μπαίνει στο site μας και στέλνει ένα email ότι ενδιαφέρεται για την εταιρεία μας, για το προϊόν μας, για την υπηρεσία μας. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα στο Facebook ή μπορεί να είναι ένα μήνυμα στο LinkedIn. Mm-hmm. Άρα για μένα lead, από την αγγλική λέξη που σημαίνει ότι ηγούμε ουσιαστικά οδηγό, είναι ένας οδηγός ενδιαφέροντος. Δηλαδή ότι έχουμε κάποιο πελάτη ο οποίος εκφράζει το ενδιαφέρον του για την υπηρεσία μας. Για μένα προσωπικά, lead είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι έτοιμος να αγοράσει την υπηρεσία μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Το σημαντικό δηλαδή, το να θέλει να αγοράσει. Πιο κάτω, πιο κοντά, ναι. Είναι δηλαδή λίγο πριν την αγορά. Είναι λίγο ξεχυλωμένο ο ορισμός του lead. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα δυνητικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Για μένα ένα σοβαρό lead είναι κάποιος ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται να αγοράσει. Και αν τον χάσω, θα τον χάσω γιατί δεν είναι καλή υπηρεσία μου. Αλλά ήταν εκεί και ενδιαφερόταν να αγοράσει. Αυτό για μένα είναι το lead. Άρα ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε δύο κατηγορίες στο lead. Ενδιαφερόμενος. Σωστό. Που είναι ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο και ακριβώς. Μετά το lead που είναι λίγο πριν την... Πολύ σωστά. Έχεις κάποιο ποσοστό με την εμπειρία σου χρόνια στον κόσμο των επιχειρήσεων που μας καθοδηγεί και μας λέει ότι τόσο τις 100 των leads γίνονται πελάτες, των υποψηφίων πελατών μετατρέπονται σε πελάτες. Μπορούμε να βγάλουμε τέτοιο στατιστικό? Μετά από 20 χρόνια στο επιχειρήν, οφείλω να σου πω ότι εξαρτάται την υπηρεσία. Εξαρτάται το timing στο οποίο θα επικοινωνήσει τον πελάτη, αν ο πελάτης έχει εκείνη τη στιγμή την ανάγκη ή δεν την έχει, αν θα ψάξει ο ίδιος να σε βρει ή θα τον βρεις εσύ. Εξαρτάται τον τομέα, αν είναι προϊόν, αν είναι υπηρεσία. Και εξαρτάται και όλη τη φύση όλο αυτό. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι καθαρά θέμα timing για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή είσαι ποιοτικός επαγγελματίας, είσαι στην αγορά, δέχεσαι το traffic ουσιαστικά από τους δυνητικούς πελάτες και αν πραγματικά είσαι ποιοτικός και είναι το σωστό timing, θα έχεις και καλό conversion. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά είναι. Conversion, μετατροπή. Ακριβώς. Μετατροπή του ενδιαφέροντος σε πώληση. Πολύ ωραία. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι ρευστό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει χι ποσοστό ή με τα χρόνια αλλάξανε. Πάντα εξαρτάται, όπως είπα, το επάγγελμα, τον επιχειρηματία, την υπηρεσία, το προϊόν και το timing στο οποίο θα πετύχει τον πελάτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα leads έχουν εφαρμογή και σε επιχειρήσεις που πουλούν σε καταναλωτές, business to consumer, αλλά και σε επιχειρήσεις που πουλούν σε επιχειρήσεις B2B. Εγώ θέλω στην σημερινή συζήτηση να επικεντρωθούμε πώς μπορούν επιχειρήσεις που πουλούν σε επιχειρήσεις να δώσουν και να πάρουν leads. Ποιες είναι οι πηγές λοιπόν για να βρούμε leads, υποψήφιους δηλαδή πελάτες με τον ορισμό τον οποίο δώσαμε σε επιχειρήσεις business to business? Επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις. Το πρωταρχικό είναι ότι μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά έχουμε να κάνουμε με άλλους επιχειρηματίες. Άρα έχουμε να κάνουμε άνθρωπο προς άνθρωπο, human to human approach. Τι θα χρησιμοποιήσουμε? Και απλοποιεί τις διαδικασίες σε σχέση με μια πιο μεγάλη, φαντάζομαι. Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνουμε. Mm-hmm. Ένα είναι δια της φυσικής παρουσίας, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε εκθέσεις και κάνουμε ίδιοι lobbying για την εταιρεία μας και την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Και το άλλο είναι χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε το Facebook, χρησιμοποιούμε το LinkedIn. Κάνουμε έξυπνο marketing ουσιαστικά και θυμόμαστε πάντα ότι απευθυνόμαστε σε άλλους επιχειρηματίες, σε ανθρώπους. Θα το αναλύσουμε εκτενώς. Να πούμε μερικά παραδείγματα επιχειρήσεων που πολλούν σε επιχειρήσεις για να καταλάβουν και τι λέτε. Πολύ ωραία. Μπορούμε να πούμε στο λογισμικό ουσιαστικά, που τώρα είναι πολύ διαδεδομένο. Ο καθένας να κάνει το δικό του e-shop ή τη δικιά του ιστοσελίδα. Άρα ο άνθρωπος να φτιάξει το e-shop είναι μια πώληση B2B. Ακριβώς. Ή αυτός που παρέχει εκτυπώσεις, μπορεί να εκτυπώσει τις επαγγελματικές. Αυτό είναι το φυσικό προϊόν. Ακριβώς. Μπορεί να διαφημίσει λοιπόν την ποιότητα της υπηρεσίας και πάντα να εστιάζει κυριότερα στο αποτέλεσμα, δηλαδή στην υπεραξία που θα δώσει στον άλλο άνθρωπο επιχειρηματία. Γιατί να τον προτιμήσει, τι υπεραξία θα πάρει η εταιρεία του ή η επιχείρηση του ο ίδιος. Είναι σημαντικό, όπως είπαμε, πάντα το human to human. Δηλαδή να θυμόμαστε, απευθυνόμαστε πάντα σε ένα άνθρωπο. Οπότε δεν πάμε να του πουλήσουμε, πάμε να τον κάνουμε να νιώσει ωραία, που θα μας προτιμήσει να πάρει, ας πούμε, τις εκτυπώσεις στην εταιρεία μας, να μας προτιμήσει γιατί είμαστε καλοί, γιατί το νιώθουμε και εμείς ουσιαστικά σαν μικρομεσαία επιχείρηση και ξέρουμε τον κόπο του μικρομεσαίου και πώς θα το προωθήσουμε. Θα το κάνουμε με μεράκι κτλ. Βάζουμε ένα τελείο, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
Πίσω στο Marketing in Practice, μαζί με τον Γιάννη Ασλάνη, Business Strategist, συζητάμε και το πώς οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μπορούν να βρουν υποψήφιους πελάτες. Σήμερα επικεντρωνόμαστε σε επιχειρήσεις που πολλούν σε επιχειρήσεις business to business. Γιάννη, πριν το διάλειμμα, μας εξηγήσεις τη διαφορά του business to business και business to consumer, δηλαδή επιχειρήσεις προς καταναλωτές. Θέλω να σε ρωτήσω πώς έχει αλλάξει το marketing σε ό,τι αφορά πια την προσέγγιση επιχειρήσεων προς επιχειρήσεις. Έχει γίνει κυρίως ψηφιακό, όπως έχει γίνει και η οικονομία μας ψηφιακή, πλέον έχει γίνει και το marketing ψηφιακό, που σημαίνει ότι οι υπόλοιπες επιχειρήσεις προσπαθούν μέσω διαφόρων καναλιών να προσεγγίσουν σε άλλες επιχειρήσεις. Αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα το κάνει κάποιος, γιατί υπάρχει πολύ θόρυβος σήμερα και λίγος χρόνος στον καθένα από εμάς για να διαβάσει τι email έχει λάβει, να δει τα social media κτλ. Οπότε θέλει πολύ. Υπερπληροφόρησε το έλεγα. Ακριβώς. Νομίζω. Θέλει πολύ σωστή μεθοδολογία. Βέβαια, να δώσουμε και την αξία στο παραδοσιακό marketing. Ποιος ο ρόλος του σήμερα σε αυτό το digital κόσμο που μου έχεις περιγράψει? Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί όσο και να θες να ψηφιοποιήσεις την οικονομία, πάντα περνάει από έναν άλλο άνθρωπο. Οπότε, οι ανθρώπινες σχέσεις, το παραδοσιακό marketing και οι παραδοσιακοί τρόποι προσέγγισης ουσιαστικά άλλων επιχειρηματιών πάντα παίζουν το ρόλο τους. Πολλές φορές οι συμφωνίες κλείνονται από την ανθρώπινη σχέση ή από την αίσθηση που θα σου δώσει ο άλλος όταν το δεις από κοντά. Οπότε, πάντα και το προσωπικό δεν γίνεται να το αποφύγεις να το γεφυρώσεις με ένα πρόσωπο πλατφόρμα, ένα πρόσωπο digital μέσο. Θέλει πάντα την προσωπική επαφή για να κλείσεις. Οι περισσότερες δουλειές κλείνονται επί προσωπικού πάντα. Άρα λοιπόν η αρχή θα μπορούσε να είναι διαδικτυακή ίσως, digital. Ακριβώς. Πριν πας φυσικά να δεις τον, με φυσικό τρόπο να δεις τον πελάτη σου. Το ίντερνετ, πώς έχει αλλάξει το χάρτη? Ποια είναι τα νέα εργαλεία που μας δίνονται? Ας θεωρήσουμε το ίντερνετ είναι ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Άρα, εμείς όταν διαθέτουμε την παρουσία μας στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, το site μας ή το e-shop μας, έχουμε ένα κατάστημα σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Το να ανοίξεις ένα site ή ένα e-shop δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να κάνεις πολύ καλό digital marketing για να μπορείς να φέρεις traffic, κίνηση δηλαδή, στο μαγαζί σου. Όλοι συζητούν σήμερα για το digital marketing και υπάρχουν και πάρα πολλοί και έξω επαγγελματίες οι οποίοι λένε ότι κατέχουν τις τεχνικές και τις αρχές του digital marketing. Ποια tips θα μπορούσαμε να δώσουμε στους επιχειρηματίες που μας ακούν για το πώς μπορούν να σχεδιάσουν τη στρατηγική που θα τους φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πάμε τμηματικά για να μπορέσουν να καταγράψουν τη στρατηγική τους οι τηλεθεατές μας. Πρώτο βασικό κομμάτι, τα μηνύματά μας είναι πάντα επί της ουσίας. Mm-hmm. Θυμόμαστε ότι απευθυνόμαστε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ λίγο χρόνο, ιδίως αν είναι σε μια μεγάλη επιχείρηση και θέλουμε σε B2B επίπεδο να του πουλήσουμε, να δει το μήνυμά μας. Άρα, αν κάνουμε marketing, ιδίως μέσα από τα social media, έχουμε ένα σύντομο μήνυμα, to the point, που λέμε σε 2-3 γραμμές και με μία εικόνα ή ένα βίντεο, ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να δώσουμε, και κυρίως ποια είναι η αξία. Δηλαδή, στεκόμαστε πάνω στην αξία και δεν πάμε πολυσιακά. Θυμόμαστε πάντα ότι ο σύγχρονος ουσιαστικά στέλεχος σε μία εταιρεία ή ο επιχειρηματίας είναι μέσα στο άγχος, μέσα στο στρες, κοιτάει το κινητό του έτσι 7-8 δευτερόλεπτα έξι να του πιάσει την προσοχή. Άρα πρέπει να έχουμε σύντομα μηνύματα to the point. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Facebook, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το LinkedIn και φυσικά όπως πάντα τα networking, πάμε εκτός του digital σε άλλες μεθόδους που είναι τα networking events και εκθέσεις. Αλλά κυρίως στο digital, σύντομα μηνύματα to the point, προσέγγιση στοχοποιημένα αυτών που θεωρούμε ότι έχει νόημα να μας ακούσει. Άρα πρέπει να του τραβήξουμε το ενδιαφέρον σύντομα όπως μας είπες. Ουσία και μου ανέφερες δύο εργαλεία online. Μου είπες για το Facebook και το LinkedIn. Σωστά. Σωστά. Βασμάνου τελεία και πάμε να δούμε τώρα πώς λειτουργούν τα εργαλεία αυτά στην πράξη. Προσέγγιση νέων πελατών είναι μεταξύ άλλων αποτέλεσμα σωστού μάρκετινγκ και διαφήμισης μιας επιχείρησης. Σήμερα μιλάμε με την κυρία Ζωή Κοτσή, επιχειρηματία, η οποία μας εξηγεί στην πράξη τους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση οφείλει να απευθύνεται σε ειδικούς για την ανάπτυξή της, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η ίδια προσεγγίζει τους νέους πελάτες. Με ποιες τεχνικές προσεγγίζετε νέους πελάτες? Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το Facebook. Το Facebook για εμάς είναι ένας τεράστιος τρόπος και ο καλύτερος τρόπος να μπορέσουμε να μεταδώσουμε στους πελάτες μας το ότι ξέρουμε τι κάνουμε, να τον βοηθήσουμε να αποκτήσει εμπιστοσύνη στο προϊόν μας, το οποίο είναι ένα ούτως ή άλλως πολύ καινοτόμο προϊόν, και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το τι κάνει αυτό το brand. Πώς εξασφαλίζετε την επαναληψιμότητα στις αγορές τους? Έχουμε μεγάλη επαναληψιμότητα από τους πελάτες μας, λόγω του ότι βλέπουν ότι αυτό το οποίο εγγυηθήκαμε, αυτό που υποσχεθήκαμε, αυτό που είπαμε ότι είναι το προϊόν μας,
Είναι. Με αυτόν τον τρόπο, ευτυχώς, οι πελάτες μας κατά ένα 85% είναι repeat customers. Πόσο χρήσιμο εργαλείο μπορεί να γίνει το Facebook στην στρατολόγηση νέων επιχειρήσεων πελατών? Και μας βοηθάει να προβάλλουμε αυτό που ουσιαστικά είμαστε, αλλά μας βοηθάει να βρούμε και τους μικρούς παραγωγούς που ψάχνουμε, μας βοηθάει να μένουμε σχετικοί με αυτό το οποίο κάθε μέρα προσπαθούμε να παραδώσουμε και μας φέρνει σε επαφή και με ανθρώπους που διαφορετικά μπορεί να μην γνωρίζαμε, μπορεί ποτέ να μην βρισκόμασταν σε κάποιο κοινό χώρο ή σε κάποια κοινή ομιλία προκειμένου να γνωριστούμε. Έτσι μας εξυπηρετεί και για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτό που κάνουμε, αλλά και για να μας φέρει σε επαφή με μικρούς παραγωγούς και με local producers, τους οποίους διαφορετικά δυστυχώς δεν θα γνωρίζαμε. Αντίστοιχα, το LinkedIn πόσο χρήσιμο μπορεί να φανεί σαν εργαλείο για τον ίδιο σκοπό? Το LinkedIn μας έχει βοηθήσει φοβερά, ειδικά στη Χονδρική, γιατί μας έχει συνδέσει με κόσμο ο οποίος κάνει τη δουλειά που κάνουμε και σε άλλα κράτη, αλλά και σε άλλες περιφέρειες. Αυτό χωρίς το LinkedIn θα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι για να το διαχειριστούμε μόνοι μας. Ο κόσμος είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος, η αγορά μπορεί να παραμένει μικρή, αλλά ο κόσμος είναι μεγάλος. Και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να ψάχνεις για τον έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να σε δικτυώσει με άλλους πελάτες Χονδρικής ή με κόσμο ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να διοχετεύσεις το προϊόν σου σε μια καλή αγορά ή σε ένα καλό κοινό. Για ποιους λόγους οι επιχειρηματίες, βάσει της δικής σας εμπειρίας, πρέπει να απευθύνονται σε ειδικούς για την ανάπτυξη και το μάρκετινγκ της επιχείρησής τους? Δεδομένης του πόσο χρήσιμη είναι αυτή η κοινωνική δικτύωση, χρειάστηκα τη βοήθεια επαγγελματιών προκειμένου να καταφέρω να μπω σε αυτό το πνεύμα. Το storytelling το οποίο πρέπει να έρθει μαζί με αυτό το πακέτο και την εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδίσεις. Είναι σημαντικότατο. Αυτές οι συνεργασίες ήταν οι πιο σημαντικές συνεργασίες πραγματικά που έχω γνωρίσει μέσα από αυτή τη δουλειά. Επιστρέφουμε στο Marketing in Practice. Σήμερα συζητάμε για το πώς μπορούμε να βρούμε υποψήφιους πελάτες στην αγορά B2B, business to business. Μαζί μου ο Γιάννης Ασλάνης. Γιάννη, πριν το βίντεο που είδαμε, μας ανέφερε στο Facebook και το LinkedIn σαν δύο βασικά εργαλεία για online στρατολόγηση πελατών. Τα Google AdWords, τι ρόλο έχουν όταν είμαστε στην αγορά business to business, επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις? Θέλουν μια μεγάλη προσοχή στο κομμάτι της στόχευσης ουσιαστικά, στις λέξεις κλειδιά, διότι υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να προσεγγίσεις, να τραβήξεις με τα λάθος keywords πολλά clicks από ανθρώπους που είναι άσχετοι, δεν είναι απευθείας επιχείρησης. Άρα θέλει πολύ στοχοποίηση στο κομμάτι του B2B για να βγει. Δηλαδή. Ακριβώς, μπορεί να χάσει λεφτά. Θέλει μεγάλη προσοχή το πώς θα στήσεις τη στρατηγική σου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το Facebook, απ' την άλλη, όμως, είναι εργαλείο πιο freestyle, να το πω. Δηλαδή, βάζουμε και φωτογραφίες από την προσωπική μας ζωή, quotes. Γενικά, είμαστε πιο χαλαροί από ό,τι στο LinkedIn, που είναι λίγο πιο professional. Με ποιους τρόπους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Facebook όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε μια άλλη επιχείρηση? Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είπες το θέτεις, human προς human. Δίνεις τη λιβανική assist αυτή τη στιγμή, να σου πω. Γιατί το είπες και μόνος αυτή τη στιγμή, ότι είναι πιο χαλαρό. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα επικοινωνήσουμε πιο light content, το οποίο θα περιλαμβάνει ουσιαστικά το τι δίνει στον άνθρωπο, επιχειρηματία, που θα πάρει την υπηρεσία μας, η δικιά μας υπηρεσία. Mm-hmm. Άρα επικοινωνούμε ένα αποτέλεσμα, το γιατί ή το πώς το κάνουμε ή το γιατί το κάνουμε, πιο ανάλαφρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και, ναι, και το στέλεχος είναι στο Facebook. Θα περάσει την ώρα του, όλοι περνάνε μες την ημέρα στο Facebook, κοιτάνε τα news. Άρα εκεί ουσιαστικά στοχοποιημένα μπορείς να στοχοποιήσεις ένα κοινό που ξέρεις ότι μέσα εκεί είναι επιχειρηματίες οι οποίοι θα ψωνίσουν την υπηρεσία, το προϊόν σου. Αυτό το ανάλαφρο όμως που μας περιγράφεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
λιγότερο κύρος από την πλευρά της επιχείρησης που θέλει να πωλήσει το προϊόν ή την υπηρεσία της. Όχι, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που έχουν ακολουθηθεί πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Ένα πολύ γνωστό μοντέλο είναι τα άρθρα που λένε 10 λόγοι για να ψωνίσεις την υπηρεσία μας. Mm. Ή 5 λόγοι να κάνεις αυτό. Που έχουμε κορεσμό και σε αυτά. Ακριβώς. Δηλαδή μπορείς να το πας εκεί ή να περιγράφεις, όπως σου είπα, το αποτέλεσμα χωρίς να περιγράφεις αυτή καθ' αυτή την υπηρεσία. Περιγράφεις το αποτέλεσμα και άλλος το διαβάζει και λέει: τι ωραίο αποτέλεσμα. Πώς θα μπορώ να το έχω κι εγώ για μένα ή για την επιχείρησή μου και μπορείς να το τραβήξεις από εκεί. Από την εμπειρία σου, ποιο είναι το μυστικό να γράψουμε άρθρα τα οποία πλέον σήμερα, εκεί που ανοίγουμε και έχουμε 20 άρθρα, θα διαβαστούν από το κοινό μας? Πρέπει να μελετάς ουσιαστικά τα trends, δηλαδή της εποχής. Mm-hmm. Τι είναι εκείνη την εποχή το trend, ποια είναι η ψυχοσύφωση γενικά του κοινού, τι διαβάζεται, τι κυκλοφορεί πιο πολύ, τι ακούστηκε, για να μπορέσεις να γράψεις κάτι το οποίο σχετίζεται με την επικαιρότητα, οπότε να τραβήξεις και την προσοχή. Υπάρχουν κάποια εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να βρούμε τα trends αυτά ή απλά να βλέπουμε και να διαβάζουμε τι γίνεται γύρω μας? Νομίζω να διαβάζουμε τα κυριότερα πόρταλ ουσιαστικά για τα newsletter. Mm-hmm. Έχει τη μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή έχει την πληροφορία έτοιμη, μπορείς να τη φιλτράρεις γρήγορα και να μπορείς να πεις κάτι επίκαιρο, to the point, πολύ γρήγορα που άλλος θα μπει να το δει. Άρα, μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει για τα Google AdWords σαν εργαλείο και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Έχουμε μιλήσει για το Facebook στην αγορά business to business και τώρα ερχόμαστε στο βασικότερο εργαλείο, κατά τη γνώμη μου, το οποίο είναι το LinkedIn. Ποια λοιπόν είναι η στρατηγική του εργαλείου αυτού στο να μπορέσουμε να βρούμε υποψήφιους πελάτες, άλλους επιχειρηματίες? Λοιπόν, η στρατηγική έχει ως εξής. Καταρχάς και για μένα είναι το κυριότερο εργαλείο για το B2B business development, το LinkedIn. Τι πρέπει να προσέξουμε? Δεν κάνουμε σαν το Facebook post. Πριν μου πεις μία ερώτηση, ναι. Είναι αποδοτικό? Ναι, είναι. Είναι. Είναι γιατί ουσιαστικά μπορείς να βρεις όλα τα στελέχη, τους decision maker, τους ανθρώπους που παίρνουν την απόφαση να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία σου απευθείας. Και επιχειρηματίες βρίσκουμε. Ακριβώς. Και μικρομεσαίους. Όλους. Μόνο και μάλιστα χρησιμοποιείς τα φίλτρα πολύ έξυπνα, mm-hmm, και μπορείς να φιλτράρεις το κοινό. Για παράδειγμα, τι μπορείς να βρεις? Για κάποιον λοιπόν που δεν έχει εξοικείωση με το εργαλείο αυτό. Ας πούμε ότι πουλάμε σε. Το οποίο είναι κοινωνικό δίκτυο. Είμαστε μια μικρομεσαία. Ναι, είναι κοινωνικό δίκτυο. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να γράφουμε post, τα οποία post στο LinkedIn δεν έχουν, ας το πούμε έτσι, τους περιορισμούς στον κόφτη του Facebook. Άρα το δυνητικό network μας, άμα το έχουμε ανοίξει, διαβάζει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του network μας το post που θα κάνουμε. Mm-hmm. Έχει σημασία να είναι πολύ σύντομο και to the point για να μην χαθεί μέσα σε όλη αυτή τη θάλασσα τη πληροφορία. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πάμε σε direct ουσιαστικά επικοινωνία στα στελέχη των εταιριών που θεωρούμε ότι θα έχουν ενδιαφέρον να αγοράσουν την υπηρεσία μας. Τους μιλάμε απευθείας δηλαδή? Τους μιλάμε απευθείας, τους προσεγγίζουμε ουσιαστικά μέσα από το network, βλέπουμε την εταιρεία, βλέπουμε το στέλεχος που αποφασίζει για να αγοράσει μια εταιρεία τη δικιά μας υπηρεσία και μπορούμε να το απευθυνθούμε. Άρα, για παράδειγμα, εγώ πουλάω σε επιχειρήσεις εξοπλισμό γραφείου. Τέλεια. Έτσι. Άρα, τι μπορώ να κάνω, ή πουλάω σε. Ναι. Σε επιχειρήσεις, εξοπλισμό. Θα χρησιμοποιήσουμε τις τρεις αρχές της business analysis. Πώς το LinkedIn? Τι σημαίνει, ποιο είναι το case? Το case είναι ότι εσύ ακριβώς πουλάς εξοπλισμό γραφείου. Πολύ ωραία. Τι θέλεις να κάνεις? Θες να πουλήσεις τον εξοπλισμό αυτό, να βρεις πελάτες. Ποιοι είναι οι πελάτες σου? Μεγάλες εταιρείες που έχουν χώρους γραφείων ή που κάνουν ανακαινήσεις, που έχουν κάποια άτομα προσωπικό για να πουλήσεις και ένα σεβαστό αριθμό εξοπλισμού. Άρα πάνω από 20 άτομα προσωπικό. Άρα λοιπόν ακριβώς πάνω από 20 άτομα. Άρα τι βάζω, τι φίλτρα βάζω? Μπορείς να βάλεις τα φίλτρα όσον αφορά την εταιρεία, το μέγεθος της εταιρείας, τον αριθμό των υπαλλήλων. Ψάχνω εταιρείες που έχουν υπαλλήλους πάνω από 20. Ένα τικ. Ένα τικ. Και πας συγκεκριμένα και αναζητάς τα τμήματα προμηθειών, τους υπεύθυνους των τμήματων προμηθειών, τις εταιρείες που θα βάλει στόχο με 10 συνάτομα που στην Αθήνα ή στην Ελλάδα. Δεύτερο τικ. Ακριβώς. Θέλω αυτό. Τρίτο τικ, περιοχή μπορεί. Αθήνα, Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο γεωγραφικά την Ελλάδα, δεν χωρίζεται σε τμηματικές περιοχές πόλης στο LinkedIn. Άρα, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Στην Αμερική υπάρχει και σε άλλες χώρες. Εδώ υπάρχει Greece. Αλλά ακόμα και στο Greece. Και σου βγάζει μια λίστα από ονόματα. Άρα λοιπόν εδώ έχει συγκεκριμένα τους 10, 20, 30 ανθρώπους που αποφασίζουν αν θα βάλουν στην επιχείρηση τους ή όχι. Ακριβώς. Για πολύ εξειδικευμένο. Και τι κάνεις μετά? Mm-hmm. Τους προσεγγίζεις, τους στέλνεις μια πρόσκληση σύνδεσης, σε οποία πρόσκληση μπορείς να συμπεριλάβεις ένα μικρό κείμενο. Και αυτό ουσιαστικά για μένα είναι και το μυστικό να πουλήσεις. Ναι, να πεις μέσα σε δύο γραμμές τι θέλεις και τι προσφέρεις. Και επειδή εγώ θέλω να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου λίγο. Τι λέμε την τεχνική, αυτό που μου περιγράφεις, που δεν είναι μυστικό, δηλαδή όποιος χρησιμοποιεί το LinkedIn αυτή την προσέγγιση σαφώς κάνει. Τι θα γίνει όμως αν όλοι οι επιχειρηματίες βγουν αύριο, κάνουν αυτό που μου λες και αρχίσει το LinkedIn και γεμίζει το inbox μας από επιχειρήσεις που θέλουν να πουλήσουν σε εμάς? Δεν θα στιγμή αποδυναμωθεί η χρήση του? Όχι, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι παρεξηγημένο εργαλείο. Από την άποψη ότι πολλοί θεωρούν ότι θα ανεβάσει το βιογραφικό σου και είναι κυρίως για HR χρήση. Mm. Ενώ για μένα αποτελεί κυρίως εργαλείο B2B, γιατί μπορείς να βρεις το decision maker στην εταιρεία που θες να πουλήσεις. Οπότε μεγάλο κλειδί αυτό. Και αν έχεις ένα σωστό copywriting, επί της ουσίας δηλαδή αυτά που θα πεις
είναι σύντομα, περιεκτικά και ουσιώδη, αν ο άλλος τον απασχολεί, θα σου απαντήσει. Έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι social, είναι εκεί τα στελέχη. Βάζουμε δεύτερη άνω τελεία και πάμε στο Green Room για να σας δώσω κάποια tips για να μπορείτε να δείτε και εσείς τις διαφορές μεταξύ του business marketing και του business του consumer. Και επιστρέφουμε. Στη σημερινή εκπομπή αναφερθήκαμε εκτενώς σε δύο προσεγγίσεις στο marketing. Marketing προς επιχειρήσεις, business to business, και marketing προς καταναλωτές, business to consumer. Πάμε να δούμε τέσσερις βασικές διαφορές. Η πρώτη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων είναι το μέγεθος του target group, του κοινού που στοχεύουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν θέλουμε να στοχεύσουμε επιχειρήσεις, είναι μικρότερο το μέγεθος του κοινού. Οι επιχειρήσεις είναι συγκεκριμένες, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μπορούμε πολύ εύκολα να τις εντοπίσουμε. Η δεύτερη διαφορά έχει να κάνει με την διαδικασία της πώλησης. Όταν προσεγγίζουμε επιχειρήσεις, η διαδικασία έχει πολλά στάδια, ενώ όταν προσεγγίζουμε καταναλωτές, συνήθως το στάδιο είναι ένα. Η τρίτη διαφορά είναι ο κύκλος της πώλησης. Όταν προσεγγίζουμε καταναλωτές, ο κύκλος είναι πολύ πιο σύντομος, ενώ όταν προσεγγίζουμε επιχειρήσεις, είναι πολύ πιο μεγάλος ο κύκλος της πώλησης. Και η τέταρτη και η βασικότερη διαφορά είναι το κίνητρο της αγοράς. Σε μια επιχείρηση, πρώτο ρόλο παίζει η λογική, παίζουν οι αριθμοί, παίζει η απόδοση, ενώ σε μια καταναλωτική πώληση παίζει το συναίσθημα. Καλή επιτυχία. Πίσω στο marketing in practice. Γιάννη, ποια είναι τα μυστικά πρέπει να χρησιμοποιούμε για να είμαστε επιτυχημένοι στο LinkedIn? Να είμαστε περιεκτικοί σε αυτά που λέμε, να στοχοποιούμε σωστά και να μην γεμίζουμε με άσχετο content ουσιαστικά τα news feed του δικτύου μας. Και είτε να μην το κάνω εγώ σε επιχειρηματίας μόνος μου και να εμπιστευτώ έναν ειδικό να το κάνει για μένα, την προσέγγιση αυτή που μας περιέγραψε πάνω κάτω μέσα από το LinkedIn. Ένας επαγγελματίας, σωστός επαγγελματίας, θα μπορεί out of the box, δηλαδή από μακριά, να δει το δικό σου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να μπορέσει να καταλάβει σε ποιους θα απευθυνθείς. Και μπορεί έτσι να γράψει ένα καλό copywriting χωρίς άγχος, χωρίς το στρες της καθημερινότητας που έχεις εσύ, όταν η καθημερινή σου σχολεία είναι πώς θα πάει μπροστά η επιχείρησή σου. Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις, αυτό που λέω και στους πελάτες μου, ότι ένας σύμβουλος βλέπει τη δουλειά σου και την επιχείρησή σου αποστασιοποιημένα. Ακριβώς. Ποιες είναι οι τάσεις στο B2B marketing, πού βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα? Θεωρώ ότι θα πάνε πολύ στο κομμάτι της πλατφόρμας. Δηλαδή, πλέον θα αυτοματοποιηθούν πάρα πολύ οι ζητήσεις και οι προσφορές και όλο το κομμάτι αυτό της επικοινωνίας θα μπει σε ένα κομμάτι πλατφόρμας που θα μαθαίνεις τις ζητήσεις, θα κάνεις τις προσφορές και ίσως να γίνει και λίγο απρόσωπο περισσότερο, θεωρώ. Ναι, αλλά νομίζω ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό και θα είναι και πιο αξιοκρατικό ίσως για τον τρόπο που θα επιλέγουμε τις επιχειρήσεις από τις οποίες θα προμηθευόμαστε. Καταρχάς, σκέψου ότι θα μπορείς με βάση την τεχνολογία να μάθεις εσύ σαν επαγγελματίας τη ζήτηση κάποιων εταιριών που τώρα δεν μπορείς να το μάθεις. Ή θα μπορείς να στείλεις την προσφορά σου ακριβώς σε αυτές τις εταιρείες που δεν ήξερες ότι θέλουν κάτι. Ίσως θα μπορούσα να βλέπω και τις τιμές, να δω αν είμαι εντός ή εκτός αγοράς. Ακριβώς. Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φέμη μου, για τη φιλοξενία. Χάρηκα πολύ. Εμείς σήμερα μιλήσαμε για τους υποψήφιους πελάτες. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις που πωλούν σε άλλες επιχειρήσεις. Είδαμε πώς ο online κόσμος, εργαλεία όπως το Facebook, το LinkedIn και τα Google AdWords και κυρίως το LinkedIn μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε νέους πελάτες ή να μας βοηθήσουν να προμηθευτούμε υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία θα μας βοηθήσουν στη δική μας επαγγελματική καθημερινότητα. Με αυτό σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με έναν διαφορετικό επιχειρηματικό κλαδό. Είστε επανειδήν.